Στην παρουσίαση του προγράμματός της για τον πρωτογενή τομέα προχώρησε το πρωί της Κυριακής 21 Απριλίου η υποψήφια δήμαρχος Ορεστιάδας Μαρία Γκουγκουσκίδου. Η κυρία Γκουγκουσκίδου επέλεξε τον οικισμό της Στέρνας, από όπου παρουσίασε τις θέσεις της παράταξης Δήμος Ορεστιάδας «Τόπος να ζω», ενώ έδωσε το λόγο σε ανθρώπους που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα, έτσι ώστε να παραθέσουν τις προτάσεις τους για την επίλυση προβλημάτων. Έχουμε 2-3 θεματάκια που πιστεύω ότι οι Δήμοι μπορούν να λύσουν. Ένα είναι η οδοποιία των υποδομών που υπάρχουν, οι εκμεταλλεύσεις των κτηνοτρόφων, ο εκχυρονισμός εννοείται και αυτά, τα βοσκοτόπια, που τα οποία βοσκοτόπια άπειρη κουβέντα και με τη Μαρία κάποιες στιγμές έχουμε συζητηθεί, τα οποία έχουν τεράστιο πρόβλημα και αυτά φεύγουν μία από το Δήμο στην περιφέρεια. Είχαμε δει πριν από 1-2 χρόνια ένα θέατρο του παραλόγου. Ποιος είναι υπεύθυνος στο βοσκότοπο, γιατί είναι υπεύθυνος, ποιος παίρνει τα χρήματα του βοσκότοπου, γιατί ξέρετε ότι οι βοσκότοποι πληρώνονται στους Δήμους, τα χρήματα δεν ξέρουμε που πηγαίνουν, οι ποτίστρες που υπήρχαν κάποτε παλιότερα, θα ξέρετε ότι γιατί οι περιοχές μας είτε θέλουμε είτε όχι βασίστηκαν στην κτηνοτροφία. Πάρα μια ερώτηση δικιά μου. Και σαν γεωπόνος και σαν αγρότης γνωρίζω κάποια προβλήματα που υπάρχουν στο Βόρειο Εύρο και θα ήθελα να σας τα θέσω. Αν ξεκινήσουμε από τα εγκυβελτικά έργα, λοιπόν, ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα στα αντιλιοστάσια, για παράδειγμα. Π.χ. κάποια αντιλιοστάσια δεν δουλεύουν καλά, πρέπει να διορθωθούν. Υπάρχει η απουσία εξυγχρονισμού. Θα ήθελα να πω ότι εδώ για τον εξυγχρονισμό. Υπάρχουν αντιλιοστάσια τα οποία σε άλλες περιοχές, τα οποία κλείνουν με κινητό, που σημαίνει ότι αυτό είναι πλεονέκτημα για μας, διότι οποιαδήποτε στιγμή θέλουμε μπορούμε να κλείσουμε ή να ενεργοποιήσουμε το αντιοστάσιο. Θα μπορούσαν να υπάρχουν πίνακα σημάσεων για λάθη, για προβλήματα τα οποία δημιουργεί το αντιοστάσιο, και παρόλο που ο υδρονομέας είναι εκεί πέρα, δεν μπορεί να τα εκλάβει κατευθείαν. Μεγάλωσαν γενιές ολόκληρες Ελλήνων και ιδιαίτερα Ευρυτών με το «μάθε παιδί μου γράμματα». Να γίνει δηλαδή επιστήμονας ο νέος, να φύγει από το χωριό, να φύγει από το χωράφι, από το στάβλο, για να δει μια άσπρη μέρα. Και θα συμφωνήσω κι εγώ ότι εκείνα τα χρόνια είχε πραγματικά αξία αυτή η προτροπή. Γιατί και ένα πολιτήριο γυμνασίου αρκούσε για να θεωρηθεί κάποιος μορφωμένος και να μπορεί έτσι να κερδίσει τη ζωή. Σήμερα όμως δεν ισχύει αυτό, γιατί τα πτυχία, τα πανεπιστημιακά και τα μεταπτυχιακά, είναι κορνίζες στα σπίτια νέων επιστημόνων. Και οι νέοι μας δεν βρίσκουν δουλειά σε σχέση με τις σπουδές τους και γι' αυτό φεύγουν μαζικά στο εξωτερικό. Είναι κάτι που εμείς εδώ στον Εύρο το ζούμε στο πετσί μας. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Το αισιόδοξο είναι ότι οι νέοι τα τελευταία χρόνια δείχνουν πραγματικό ενδιαφέρον να ασχοληθούν σοβαρά επαγγελματικά με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Και υπάρχουν πολύ καλές πιθανότητες επιτυχίας. Η Μαρία Γκουγκουσκίδου εξήγησε την ανάγκη που υπάρχει για στήριξη του πρωτογενούς τομέα, γεγονός το οποίο μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ενασχόλησης όλο και περισσότερων νέων με αυτόν. Ακόμη ανέπτυξε τους στόχους και τις θέσεις που εκπροσωπεί για αυτά τα θέματα η παράταξη Δήμος Ορεστιάδας «Τόπος να ζω». Στήριξη των αγροτικών και κτηνοτροφικών συνεταιρισμών, των ομάδων παραγωγών, της συμβολαϊκής γεωργίας και γενικά στήριξη των κάθε μορφής συλλογικών δράσεων. Υποστηρικτικές δομές. Οι αγρότες μας χρειάζονται συμβουλευτική υποστήριξη. Οι φορείς που ακολουθούν μπορούν να παίξουν αυτόν τον ρόλο. Το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και ιδιαίτερα το παράρτημα της Ορεστιάδας. Το εκπαιδευτικό ίδρυμα είναι μέρος από το μέλλον της Ορεστιάδας, όπως εμείς το σχεδιάζουμε. Οι δυο υπάρχουσες σχολές και οι τρίτοι που σύντομα θα λειτουργήσουν στηρίζουν τον πρωτογενή τομέα. Ήδη με τις Βρετανικές αρχές συμφωνήσαμε τη θεσμοθέτηση ενός ετήσιου πανευρωπαϊκού φόρουμ που θα μελετά και θα ερευνά τα προβλήματα και τις εξελίξεις της ευρωπαϊκής γεωργίας.